Αριστονίκη μου, θα κάνουμε το σεμινάριο μας Θα κάνουμε επιτέλους. φυσικά, το έχουμε προγραμματίσει. Και εμείς κρατάμε το λόγο μας την Κυριακή 15 του Μάρτη στη στην Αθήνα. Στην Αθήνα! Στην Αθήνα! Θα πάμε πιο μετά Θεσσαλονίκη, τώρα Αθήνα. Το πρώτο σεμινάριο θα γίνει στην Αθήνα στις 3 το απόγευμα μέχρι τις 7 στο ξενοδοχείο Τιτάνια, το οποίο είναι κέντρο Αθηνών. Βολεύει το μετρό Πανεπιστημίου και το Ομονίας βολεύει, αλλά και το Πανεπιστημίο, μεταξύ στάσεις Ομονίας και Πανεπιστημίου. Όσοι από εσάς δεν έχετε ακόμη κρατήσει τη θέση σας, δεν έχετε ακόμη εξασφαλίσει τα εισιτήρια σας, δεν έχετε δηλώσει συμμετοχή, στην περιγραφή αυτού του βίντεο έχω το σύνδεσμο, που πατώντας πάνω στο σύνδεσμο μεταφέρεστε στον διαδικτυακό ιστότοπο, στον οποίο υπάρχουν όλες οι πληροφορίες για το πώς να εξασφαλίσετε εισιτήρια σας. Στοιχίζει 20 ευρώ η συμμετοχή στο σεμινάριο. Είναι ένα πολύ χαμηλό ποσό σε σχέση με το χώρο στον οποίο θα διεξαχθεί το σεμινάριο και τη διαδικασία που απαιτείται. Έχει κάνει πάρα πολλές διαδικασίες η εταιρεία Empresme για να μπορέσει να διεξάγει τα σεμινάρια νόμιμα, νομότυπα και όλα να είναι εντάξει. Ναι, όπως πρέπει και τα έσοδα δηλωμένα, το ΦΠΑ να το πληρώσει η εταιρεία, όλα αυτά. Δηλαδή δεν είναι, αντιλαμβάνεις ότι αυτά τα σεμινάρια δεν είναι για να βγάλουμε χρήματα, είναι ένα μικρό ποσό για να μπορούν όλοι όσοι να είναι επιθυμούν. Εύκολα προσβάσιμο ναι, στον ναι. καθένα. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχει αξία το σεμινάριο. Δεν έχει να κάνει με την ποιότητα, έχει να κάνει με την ιδεολογία μας και τη φιλοσοφία μας. Μίλα πιο δυνατά. Δεν με ακούτε καλέ. Μίλα πιο δυνατά. Λοιπόν, λέω ότι το ποσό που βάλαμε δεν έχει να κάνει με την ποιότητα του σεμιναρίου, η οποία θα είναι επιστημονικά άρτια, αλλά με την ιδεολογία μας γύρω από το ότι θέλουμε να είναι εύκολα προσβάσιμο στον καθένα, δηλαδή να έρθει χωρίς να σκεφτεί το κόστος το οποίο θα δώσει για να έρθει. Κοιτάξτε, για κάποιους ανθρώπους και τα 20 ευρώ είναι δύσκολο να τα βρουν, αλλά πιο εύκολο να βρεις 20 ευρώ παρά 100 ευρώ ή 150 ναι. ευρώ. Δεν είναι, ο σκοπός μας δεν είναι να κερδοσκοπήσουμε κάνοντας αυτά τα σεμινάρια. Ο σκοπός μας είναι να δώσουμε σε ανθρώπους που επικοινωνούμε μέσω διαδικτύου την ευκαιρία να γνωριστούν από κοντά, καθώς και επίσης να ασχοληθούμε με το ιδιαίτερο θέμα των συναισθημάτων. Εδώ η Αριστονίκη θα μας πει για το περιεχόμενο των σεμιναρίων, γιατί ρωτάνε κάποιοι φίλοι, πέστε μας κάποια πράγματα για το περιεχόμενο. Λοιπόν, θα κάνουμε μια εισαγωγή στα συναισθήματα. Πιο δυνατά. Τι σημαίνει συνέστημα, ποια είναι τα πρωτογενή, τα δευτερογενή συναισθήματα, πώς τα ξεχωρίζουμε, πώς τα εντοπίζουμε, πώς τα αναγνωρίζουμε, πώς τα διαχειριζόμαστε. Έτσι μια εισαγωγή και θεωρητικών, αλλά θα υπάρχει και βιωματικό κομμάτι. Και θα κάνουμε μια γρήγορη αναφορά σε κάθε συναίσθημα, αλλά επιφυλασσόμεθα για περισσότερα, ίσως για κάποια στιγμή αργότερα. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο σεμινάριο, το οποίο θα δώσει στον κάθε συμμετέχοντα επαρκής γνώσης γύρω από το τι είναι συναίσθημα, πόσο σημαντικό είναι, ποια είναι τα πρωτογενή και ποια τα δευτερογενή συναισθήματα, mm-hmm. πώς αντιλαμβανόμαστε τα συναισθήματα μας, πώς τα εντοπίζουμε, mm-hmm. και σε πρώτη επαφή με τα συναισθήματα, πώς τα αντιμετωπίζουμε από πάνω-πάνω θα το πάρουμε, γιατί υπάρχουν πολλά συναισθήματα, υπάρχει ο θυμός, υπάρχει η χαρά, υπάρχει το πένθος, το οποίο θα Ακριβώς. τα δούμε σε ξεχωριστά σεμινάρια στην πορεία. Και θα τα πάρουμε εξελιχτικά, δηλαδή θα μιλήσουμε και για τα βρέφη και για τα παιδιά προσχολικής και τα παιδιά σχολικής ηλικίας και για τους εφήβους και για τους ενήλικες και σε πλαίσια εκπαιδευτικά πώς μπορούμε να τα διαχειριστούμε και σε πλαίσια εργασίας. Γενικά θα κάνουμε αναφορά εφόλης της ύλης, εισαγωγικά ωστόσο, στο πρώτο σεμινάριο. Ναι, το οποίο θα διαρκέσει 4 ώρες. Θα υπάρχει ένα διάλειμμα περίπου στα μέσα, στο οποίο θα υπάρχει καφές και κεραστικά, τα οποία περιλαμβάνονται στην τιμή του εισιτηρίου. Γι' αυτό σας λέω είναι χαμηλή η τιμή του εισιτηρίου. Δεν είναι μόνο τα έξοδα ενοικίασης του χώρου, αλλά είναι και για τον καφέ και για τα γλυκά. Καταλαβαίνετε γιατί σας το εξηγώ, να είναι παρεξηγείτε μας. Αυτό το βίντεο εξάλλου είναι μόνο για το κανάλι μας εδώ στο YouTube, δεν είναι για κανέναν άλλον, είναι για μας τους ίδιους. Είμαστε μια οικογένεια. Θα δώσουμε χαρτί βεβαίωση συμμετοχής υπογεγραμμένη και από τις δύο εισηγήτριες των σεμιναρίων. Η υπεύθυνη επιστημονικά για το περιεχόμενο του σεμιναρίου είναι η Δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου, η οποία έχει την ακαδημαϊκή κατάρτιση
για να σχεδιάσει, να προγραμματίσει, να εγκρίνει έναν τέτοιο πρόγραμμα. Νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι χρήσιμο και για ψυχολόγους, όχι μόνο για ανθρώπους που δεν είναι ψυχολόγοι. Ναι. Ναι, θα μπορούσε να ήταν χρήσιμο και για συναδέρφους, αλλά και για παρεμφερειακά επαγγέλματα που ενδεχομένως θα ήθελαν να παρευρεθούν και για τον κόσμο. Θα προσπαθήσουμε να έχει απτή και κατανοητή γλώσσα για όλους, αλλά και μέσα στα πλαίσια της συζήτησης που θα ακολουθήσει μπορούμε να συζητήσουμε και ό,τι δεν έχετε κατανοήσει να το εξηγήσουμε. Επίσης θα υπάρχει και προτινόμενη βιβλιογραφία που θα μπορέσει κάποιος ενδεχομένως να τη συμβουλευτεί αν τη θέλει. Και θα έχει και φυσικά θα έχουμε και το PowerPoint μας, το οποίο... Υπάρχουν δύο οθόνες στο ξενοδοχείο. Ναι. Πήγαινε η Ελένη χθες, που η Ελένη από την Πρέσβη Παδοπούλου, που είναι υπεύθυνη για τη διοργάνωση του σεμιναρίου, πήγαινε και μου είπε ότι θα έχει και οθόνη μπροστά και οθόνη στο μέσο της αίθουσας, ούτως ώστε να είναι σίγουρο ότι όλοι θα βλέπουν αυτά που θα είναι πάνω στην προβολή του PowerPoint. Mm-hmm. Αυτά για τα σεμινάρια. Είναι το πρώτο, το εισαγωγικό. Ο σκοπός μας εμάς είναι να κάνουμε κι άλλα πάνω στην ίδια θεματική. Δηλαδή να κάνουμε επόμενα σεμινάρια που να έχουν να κάνουν με τη διαχείριση συγκεκριμένου συναισθήματος του καθένα. Ίσως 6-7 περισσότερα. Ακόμη δεν γνωρίζουμε. Θα κάνουμε αυτό που είναι το πρώτο σεμινάριο. Πρώτα απ' όλα να δούμε πώς λειτουργεί το να γίνει ένα σεμινάριο από εμάς για εσάς. Και υπάρχει και σκέψη αυτό το σεμινάριο να μεταφερθεί, να επαναληφθεί και στη Θεσσαλονίκη. Είναι 300 οι θέσεις, αυτή τη στιγμή οι μισές θέσεις έχουν καταληφθεί. Όσοι θέλετε να έρθετε στο σεμινάριο, μπείτε να εξασφαλίσετε εισιτήρια σας για να μην μείνουμε τελευταία στιγμή και να θέλετε να έρθετε για να μην έχουμε χώρο να σας βάλουμε. Αυτά. Κάτω από το βίντεο, όποιος έχει απορίες μπορεί να γράψει και να έχει έγνοιαν ειδόχτυρ, επιστημονική υπεύθυνη του σεμιναρίου να απαντήσει τις ερωτήσεις. Θα τα πούμε στην Αθήνα 15 του Μάρτη. Πού είναι τώρα το κουμπί που κλείνω εγώ αυτό το πράγμα? Πού το βάλα? Ένα λεπτό. Το κουμπάκι μου που το κλείνω από μακριά. Έχουμε εξελιχθεί.